το Smith Trophy Final, κύπελο Ελλάδος. Μετρό Φελκός άναγκη εναντίον Λεμπρό 99, μετά από δύο συναρπαστικά μάτς στους συμμετελικούς. Ο Άνακιν και ο Λεμπρός θα κατέβουν με την Μπαρσελόνα, με τα μπλε θα είναι ο Άνακιν, ο μέγας Άνακιν αυτός, και ο Λεμπρός σε μεγάλη έκπληξη από την Πάτρα με τα μαύρα. Λοιπόν, για να δούμε λίγο, σε λίγο θα έχουμε και τον Ρετ Γκόχαν μαζί μας εδώ. Καλησπέρα Ρετ Γκόχαν. Μπακ πάλι, έτσι. Μπακ πάλι. Ακριβώς. Λίγο να σας πούμε ότι αύριο όλο το σαλόνι για την θα είναι στα Battle.net, στα σκάκια για το αυριανό τουρνουά. Θα είμαι και εγώ, να θυμίσω τα παιδιά που θα δείχνουν. Είναι πάρα πολύ δυνατό τουρνουά, όλα τα παιδιά εκεί, απλά περνάμε καλά, τέλος. Έτσι. Θέλουμε να το περάσουμε αυτό σε όλο το community. Γιατί είμαστε εδώ για να περάσουμε καλά, να παίξουμε φρόντ, το παιχνίδι που αγαπάμε. Πάνω απ' όλα να περνάμε καλά. Και βέβαια να αποδείξουμε και ότι είμαστε και καλοί. Ναι, σαφώς. Το παιχνίδι είναι, όλοι θέλουμε την νίκη. Υγιής ανταγωνισμός είναι. Ακριβώς. Υγιής ανταγωνισμός. Λοιπόν, Άνακιν εναντίον Λεπρό. Να πούμε την Μπαρσελόνα. Ο Άνακιν φτιάχνει τα γνωστά του συστήματα πάλι. Μέχρι να τα τελειώσει, για να δούμε λίγο, ο Λεπρό παίζει με 4-3-3-3. Με τον Αμπιντάλ, ενώ σε αντίθεση με τον Άνακιν, όπου παίζει με τον Αντριάνο, και ο Άνακιν έχει ένα 4-3-3-3 ουσιαστικά με κάποιες παραλλαγές. Ο Λεπρό παίζει πολύ αριστά, άμα δεις, ξαπλώνει στο γήπεδο. Ναι, μεν παίζει 4-3-3 που παίζει το κλασικό υπάρχει, αλλά τις ανοίγει. Ο Λεμπρός, ο οποίος έχει και τα αίσθημα από τον Σότος, τώρα εδώ που είχαμε μια συζήτηση με τα πηγαδάκια, με τα γνωστά πηγαδάκια, τα αίσθημα πάρα πολύ καλό φτιάχτη, το αποδεικνύει φέτος, πέρσι είχε δείξει κάποια δείγματα, φέτος το αποδεικνύει, ουσιαστικά στο δεύτερο του τουρνουά που κατεβαίνει, κατέβηκε από την Πάτρα. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε, πρώτο λεπτό, ο Άνακιν είναι μπροστά στην επίθεση. Δεν είναι τόσο καλά σήμερα. Δεν είναι τόσο καλά. Δεν είναι καθόλου. Για να δούμε τώρα με τον Μέση. Απευθύνεται σε όλη πρώτη καλή ευκαιρία σε πρώτο λεπτό από τον Άνακιν. Λέω ότι απευθύνεται σε όλη τη φάουλ. Τώρα στο κόρνερ. Για να δούμε το πιτσό. Και ζόταν εκεί ο πιτσό. Θα πούμε ένα έτσι τεχνικό χαρακτηριστικό του Άνακιν θα πέσει. Πέρσι ήταν μάστερ στα σημερινά, έτσι. Ναι, ήταν μάστερ στα σημερινά, το δουλεύει. Θα το δουλεύει δουλεύει στο σημερινό. Λοιπόν, πρώτη δουλεύει από τον Λεμπρό με το Μέση από τα πλάγια. Κάνει άκρη, τριβλάρι, πολύ όμορφα. Πολύ ωραίο, πολύ όμορφο. Εδώ μέσα, να κρατάνε το Μέση. Κάγιο μου! Με τα δάχτυλα, όχι μάλλον με τα γράμπια ο Βαλτζός διώχνει, δηλαδή δεν πρέπει καν να υπήρχε δάχτυλα εκεί εκεί. Λοιπόν, εκτέλεση, ξανά στο σέβουν στον Πικέ, δεν βγαίνει και δύο παρασταθεί δηλαδή. Δεν έχουμε δει πολλά γκολ από το Πικέ με κόρνερ. Σε αντίθεση με το Σουντού και τα οποία σαλόνι κατήν το Σουντού περισσότερο. Για να δούμε λίγο, προσπαθεί ο Άνακιν δεν το βγαίνει. Ένα λεπτό. Εκεί παραλίγο να λογαριάσει το λάθος του Βαλέσκη και στα χέρια. Νόμιζα ότι δίκαιο αυτό. Έτσι, φάνηκε σε όλα. Λοιπόν, στο ένα το λεπτό είχαμε ήδη τρεις καλές ευκαιρίες. Πάλι δεν πήγε δυνατά, πήγε κρύος πάλι ο Άνακιν. Δεν ξέρω αν πήγε κρύος, είχε την πρώτη καλή ευκαιρία του αγώνα. Τώρα απαντάει ο Λεπρό. Ακριβώς τα όρια της μεγάλης περιοχής, για να δούμε με το Μέση. Εκτέλεση δεν ήταν τα τέσσερα εκτέλεση του. Πολύ μεγάλη κουράγιο. Λοιπόν, εδώ ουσιαστικά ο Λεπρός, ο οποίος διεκδικεί το LG Multimedia Player, που είναι το δώρο για τον τρίτο εδώ. Και είναι και Wi-Fi. Wi-Fi. Αξίες 100 ευρώ, να ζητήσουμε λίγο αυτό. Τα δώρα μας σήμερα για τους πρώτους νικητές είναι μια LG TV monitor. Αυτή είναι το LG TV.
Για το δεύτερο μια Samsung, επίσης και δύο monitor μικρότερης διάστασης και σαφώς το LG Media Player για τον τρίτο. Για το μεγαλύτερο δώρα αυτούς τους 400 ευρώ, ναι, αυτά. Και τρέχουν στο παιχνίδι παραλίγο το λάθος στην άμυνα από το λεπρό, δεν το δούμε όμως, εδώ ξανά πιέζει και δημένει με το πιτέ μπροστά. Άρα πολύ μπροστά. Ω, πέναλτι. Κάνουμε και τι κάρτα. Και τι κάρτα θα βγάλει τώρα. Πέναλτι, για να δούμε λίγο. Τι την κουτέτερη μου κάρτα έβγαλε. Μέχρι... Ω, το πέναλτι. Ω, Άννακιν. Μια πάρα πολύ σωστή παρατήρηση που ακούσαμε και πριν είναι στο Αθήνα να μπει πάτρα στο μικρό τελικό και στο Θεσσαλονίκη να μπει Αθήνα στο μεγάλο τελικό. Τι έκανε, καθώ το κέντρο, στην κουβέντα. Είχε την παρεμία. Μπορεί να δούμε λίγο ξανά ο Λεπρός. Μπορεί να απαντήσει. Άλλωστε βρίσκει εύκολα χώρους. Μπορεί να δούμε το κέντρο. Δεν βγαίνει, δηλαδή αυτό είναι μονή του, κάθε φορά στο πικέρ, παιδιά. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Λοιπόν, επιμένει όμως το Λεπρό με τον Σάμπι, τον Σάμπι, τη πάσα μπροστά. Δεν ξέρω τι θα πει. Εγώ με την Λίγκα και την Λίγκα θα την αποδείξω φλέγγαρα με την Κέντρικα πριν. Ναι, φαντάζομαι ότι θα άλλαζαν τα δεδομένα πολύ, όμως παραμένει με 15, οπότε έχει και τη δυνατότητα να σε βαρέσει. Για να δούμε λοιπόν, Άννακιν που βρίσκεται στην επίθεση με το Καπέργκας, απλώνει το παιχνίδι του πάρα πολύ όμορφα, στα πλάγια με το Βίγια, κρατάει ο Λεπρό, σε μια παθητική άμυνα, λίγο άμυνα ζώνη θα έλεγα, να δούμε άμα το βγει. Φέρνει το πικέ πάρα πολύ ψηλά, δεν ξέρω άμα έχει δημιουργεί μια μεγάλη τρύπα στην άμυνα. Ναι, κάτι θα δουλέψει την ακόμηση ο Άννακιν. Πάλι... Να δίνει πάρα πολύ, αλλά είναι πολύ επικίνδυνο να φάσει και αντεπίθεση. Ακριβώς. Λοιπόν, εκτέλεση με τον Σάβη και αντίθεση με τους υπόλοιπους τάξεις που πηγαίνουν τον Τάνι Άλβης. Να δούμε, ο Σάβη θα κάνει... Αυτό είναι ο Σάβη... Αυτό γκολ. Όχι, όχι, στην επαναφορά ο Σάντης... Στην επαναφορά ο Σάντης... Μάλιστα. 2-0. Δεν μπορώ να πω ότι να δηλαμβάνει στην ομάδα. Ήταν, είναι αυτό που λέμε ο Άννακιν, μάστερ των σημαίνων. Βέβαια νομίζω ότι κακός γέμονας είναι πραγματικά έτσι 3-3. Ναι, ναι, ναι. Έχει πάρει φόρα τώρα. Εννοούμε άμα δούμε το κεραφέ του στην τούρτα με το 3-0, όχι. Κάτι λέει το πατάει εκεί πέρα, δεν γίνεται. Μάλλον δεν πατάει εκεί κάτι κατέβει. Γιατί εκεί πέρα μπορεί να παίζει πολύ καλή άμυνα εδώ Λεπρό, δηλαδή γιατί το αποκλείω με το που γίνεται. Αλλά βέβαια. Ξανά στο κόρνερ από τρί, όπου γιόλ, και για να δούμε αν μπορεί ο Λεπρό τώρα να βγάλει, έχει πολλούς φόρους, αλλά χάνει την μπάλα εκεί καθυστέρησε λίγο. Το καμπέρκα σαν την μπάλα, εδώ, ανάπτυξε το Λεπρό, έτσι είναι το δικαστή κάθε του πάσα. Μάλιστα, υπήρχε ένα πρόβλημα στο... Όχι, ήταν συγκεκριμένο στο 3. Το κυρόλο λοιπόν, έφτανα ο Άννακιν, εδώ στην επίθεση, πολύ σωστή άμυνα, αλλά πάλι χάνει την μπάλα ο Λεπρό εδώ. Φοβερό. Γίνονται πολλές φάσεις. Μπροστά στην αισθία του Λεπρό, ο οποίος είναι με τα μαύρα, ενώ ο Άννακιν είναι δίκτυο με τα μπλε. Λοιπόν, ο Μπέργκας. Ο Λεπρό τώρα θέλει γκόλι για να πει στο παιχνίδι και ο Άννακιν θα βγει. Αυτό μάλλον, όχι. Για να δούμε λίγο με το Τσάβι. Όχι, αυτή τη φορά δεν του βγαίνει. Πρόλαβε και έβαλε τον. Με την κατευθείαν σε εκτέλεση φάουλ. Λοιπόν, είδαμε και τις αντίδρασεις του κοινού. Του κοινού, ναι, είναι το Σάντσο εδώ. Λοιπόν, ο Λεπρό μετά το 2-0 δεν μπόρεσε να βρει καμιά απάντηση προς το παρόν. Προς το παρόν, ναι. Προς το παρόν, αλλά δεν το γράφουμε, γιατί και στο προηγούμενο μάτ ήταν πίσω στο Φάρις και ξαναπήγε πίσω, όπα, εδώ μόνος. Δεν είναι συμμεταλλεύτηκο. Ήταν ο Λεμόναχος ένα κοντρόλ της μπάλας, όμως ήταν καλύτερο. Ναι. Είπαμε, όταν λοιπόν, ξανά ανάπτυξη στο πρώτο μήχρονο να λιώνει σε λίγο.
Εδώ είχε μια ελπίδα σε ένα rebound, αλλά δεν το βγήκε καθόλου. Μπορείτε να δούμε. Αμήνα, τελευταία, τα τελευταία λεπτά του πρώτου μικρόνου. Λάβει από τον Λεπρό με τον Βίγια. Και το! Να, να κοιν. Ό,τι μπορεί να πάει στραφά για τον Λεπρό, αυτή τη στιγμή γίνεται. Ό,τι δεν έκανε στο παιδί μου να μάθει, αν έκανε... Ναι, τα κάνω τώρα στο μικρό, αλλά ξέρετε στο γκολ, δηλαδή το 3-0 στο γκολ, ο Μπράζι 3-0, όλα παίζονται βέβαια ακόμα, όπως για 3 γκολ, που μπορεί να βάλει και 3 γκολ στο μικρόνο. Αλλά δούμε άμα αφήσω για το τις, όχι. 3-0 λοιπόν πρώτο το μικρόνο, ο Λεπρό είναι εκτός τεχνιδιού, αυτή τη στιγμή είναι εκτός τεχνιδιού. Άλλαξε κάποια τακτική, αλλάξε κάποιες σκέψεις, θα αναβαίνει πιο ψηλά. Ακριβώς. Και τώρα δεν είναι έτσι, δεν μπορεί να κάνει και κάτι άλλο. Εντάξει, είναι άλλα 5 λεπτά, δεν έχει και πολύ περισσότερο. Ακόμα είναι άλλα 5 λεπτά. Ο Άνακιν σίγουρα μπορεί να παίξει με αντιπεθέσει. Δηλαδή και εγώ αυτό θα έκανα στη θέση του. Έχει ένα σίγουρο 3-0. Να πούμε ότι το σύστημα που είδαμε εκεί πέρα είναι απλώς εικονικό, δηλαδή είναι το πρώτο. Πρέπει να το γυρίσει άνετα στο αμυντικό. Λοιπόν, για να δούμε άμα ο Λεπρό μπορεί να απαντήσει η Μπαρσελόνα. Η Μπαρσελόνα στο μικρό τελικό, εδώ από το Κωστόπουλος Λίκ Τρόφις Φάινι, στο μικρό τελικό, είπαμε, ανακοίνα να βγει ο Λεπρός 99. Να δούμε λίγο τη φάση, δεν βγαίνει. Θα να πιέζει όχι. Ο Άνακιν είναι με τα μπλε, ο Λεπρός με τα μαύρα, 3-0 προηγείται ο Άνακιν και φαίνεται θα καθαρώσει την τρίτη θέση του Κυστέλου Ελλάδος. Θα δούμε άμα ο Λεπρός όμως μπορεί να απαντήσει, ψάχνει την μπάλα του κάθετη, αν τελευταία στιγμή δεν του βγήκε η συγκεκριμένη φάση. Κόρνερ, κόρνερ. Κάνε κάτι με την προσθέτω στο τέξι και δεν... Κόρνερ, για να δούμε άμα ο Λεπρός μπορεί να απαντήσει. Κέντρα και το 3-1, η μία συγκεκριστόρ για τον Λεπρό. 3-1, 3-1 και δεν πρόσθεσε καθόλου άνω. Δεν πρόσθεσε, βγάλουμε και αποσταματήσει τώρα και ο Λεπρό. Το 3-1 δεν έχει καν να χάσεις, μόνο να κερδίσεις πλέον. Όπως είπαμε, δεν επιμένει και πολλά λεπτά. Τέχνη δυο. Συνεχίζουμε. Καλά στο παιχνίδι, ναι. Όπως θα είναι και να λέγεις. Λίγο εδώ με τον Σάντσες, θα καταφέρει να περάσει εναντίον του Αμπιντάλ, ναι, τελικά καταφέρνει, σέντρα, ήρθε την πόλη. Κεφάλια, ψαλά και μία, τι να κάνω λάθος. Αντριάνο όμως, το να μην περιουσί, το 4-1, 4-1 για τον Άννακιν. Ούτε όχι, δεν προσπαθήσε να πει. Ναι, ναι, εντάξει, φαινόταν εδώ, η άμυνα δεν είχε οργανωθεί τη λεπρό και βρήκε Άννακιν τους καινούς χώρους. Δεν θα δούμε λίγο με τον Βίγια τώρα, ξανά από τα πλάγια. Ο Λεπρός δεν βρήκε τα πατήματά του. Βέβαια, respect, έπαιξε ένα πολύ ένα σοβαρό τουρνουά. Εδώ, κατά 99% θα δούμε και στους τελικούς, καλώς των πραγμάτων, είναι στη λαφοράγη. Ένας καλύτερος συνεχώς, ρίξε ένα καλά δύο χάνκι. Δεν έχει πάρει ακόμα εντός έδρας. Στη Πάτρα, στο Λούκ Πόλα Προσυριστής Πάτρας, το οποίο θα γίνει στο Φεβρουάριο. Να τονίσω μόνο μία ότι το Λούκ Πόλα Προσυριστής Αθήνας 2 θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο τελικά στο Κινγκ Γιόρκ. Α, αυτό μας έρθει να πάρει την όρια είδηση, ναι, κάτω πραγματικά. Fresh News. Fresh News ακριβώς. Αυτό το Σάββατο λοιπόν στο Κινγκ Γιόρκ όλες οι ανακοινώσεις περιμένετε από τη Δευτέρα. Σύντορ, σύνταγμα, μετρό, εντάξει, είμαστε στο κέντρο μετά της Αθήνας. Στο κέντρο. Νομίζω το επόμενο βήμα μετά είναι αυτό στο σπίτι του καθενός για να κάνει το βήμα. Δηλαδή αυτή η περιστά δεν μπορούμε παιδιά να στο φέρουμε με τίποτα. Λοιπόν, 4-1. Ο Άνακιν προηγείται, για να δούμε ο Λεπρό μπορεί τώρα να μειώσει ξανά για άλλη μια φορά το σκορ και να ξαναπροσπαθήσει να μπει στο παιχνίδι. Ρε πάσα, όχι δεν βγαίνει.
Άρα θέλει να λέει στο παιχνίδι. Σύγχρονα, ήρεμα, με το τακτήρι του. Ακριβώς. Ο Λεπρός δεν μπορεί να βρει μια απάντηση. Πολύ, πολύ μεγάλη απάντηση για να γίνει στο ΝΑΤ. Και λέμε ότι ένα κοινό να βάσει στιγμή μπορεί να βγει. Ακριβώς. Κάτι τώρα πολύ μεγάλη απάντηση. Είναι δύο σούτ φυσικά και μία έλεγχο στο 24-3. Το ξέρουμε ότι μπορεί να γίνει. Απλώς δεν έχει σήμα αυτό το χρόνο. Αυτή την Λεπρό. Εσύ θα χρειάζεται μια καλή. Για να δούμε εδώ ότι θα πέσει. Εδώ πρέπει να σα μεταλλευτεί οπωσδήποτε. Και μεγάλη ευκαιρία εδώ νομίζω. Τώρα. Το τράπεζο έχει μεγάλη ευκαιρία δεν θα πάρει. Ναι. Ήταν μεγάλη ευκαιρία για να μειώσει το σκορ. Α, όχι δεύτερη μεγάλη ευκαιρία. Λοιπόν, 4-1 στο 71. Πάνω κάτω που βλέπουμε τα σούτ και τα φωτιστικά είναι μοιρασμένα. Εντάξει, ήταν 10 σούτ, 8 σούτ τον target του. Αν έχει πολύ πιο αποτελεσματικό από το 15 του Λεπρό. Αλλά και αυτό θέλει και τρία λιγότερα. Εντάξει, κάνει το μισθό. Σκορ, πολύ πιο. Να φάει τα τρία λιγότερα, δηλαδή. Φάνε και τα τρία γκολ λιγότερα, ακριβώς. Λοιπόν, να δούμε, ο απαντάει με... Δεν είναι αγκριτή του ψηφίου, όμως ξανά με Αδριάνο μπαίνει μέσα. Έτσι, ο Φαμπέργα, σούτ! Πάρα πολύ ωραίο, όμορφο σούτ. Για να δούμε εδώ, για να δούμε, για να δούμε. Με τον πικέ ανάπτυξη του παιχνιδιού από το Λεπρό. Αβιντάλ, Βίγια, Ινιέστα. Σας μισώ εγώ δεν ακούω. Έλα, θα στήσει εδώ. Και δεν πηγαίνει. Να κουράλει μια μπάλα ο Άμασιν. Ακριβώς με το Βίγια, για να δούμε, περιμένει να ανέβει και πέσεις από τα πλάγια ο Αντριάνο. Πάρα πολύ σωστά για να δούμε με τη μία. Πήγε ακριβώς με το κάνει. Καλύτερος είναι. Πολύ καλύτερος είναι το Βίγιο στο τέλος του. Για να δούμε λοιπόν. Και συνεχίζουμε με τον Άμασιν να μην αφήνει το μάτς. Να θέλει ο μεγαλύτερος φόρο. Νάτο, νάτο, νάτο. Πάει στην κάρτα για την κοινωνία. Ναι, μέρκο, δεν αγαπάμε τις δουλειές μας και στους συναγωνιστές μας. Έτσι, ένα, η απόλυτη ταπείνωση για το Λεπρό. Φανταζείτες και από τους τεστ πριν τους, αυτό να τονίσουμε, ο Σεμουρίστας κάτι ξέρει και έκανε στις σειρές να γραφεί πριν το κλείσει κάποιος άλλος. Ξέρει ο Ζήγιο Ράιος, ο οποίος νομίζω ότι ήταν ένα φιλέκτο πριν γίνουν οι ομάδες και δεν το αξιολογήσατε. Για να δούμε όμως λίγο εδώ. Έτσι ένα, είμαστε στο 87, έχει καταθέσει τα όπλα ο Λεπρό. Ο Άννας είναι σαν το παιχνίδι. Ο Άννας είναι σαν το παιχνίδι, δεν νομίζω ότι δεν είναι. Κάνει λες, ξανά σέντρα, Σάβη, Σαμπέργα, εσύ, εσύ. Ξέρω κάπου εδώ. Κάπου εδώ τελειώνει και ο μικρός τελικός. Έτσι ένα λοιπόν. Για τον Άμασιν. Όπως θα δείξει και πολύ εύκολα. Ναι, πρέπει να κάνω και νομίζω ότι όσοι δεν έδειξε τον τελικό και έδειξε τον μικρό τελικό. Λοιπόν, respect, GG, GG. Αυτό έχει ένα τρίτο στο Άμασιν. Μεγάλο μας. Έχουμε τελειώσει εδώ. Και πάμε στο... και πάμε στο μεγάλο τελικό. Σάφα Τακ εναντίον 3-3-3. Σαλονίκα Τίμ εναντίον Λαζιγίνα. Σαλονίκη εναντίον Αθήνα. Ένα μάτι που συζητήθηκε το... Ένα μάτι το οποίο απαιτήθηκε από το λαό, να λέγεται αυτό το πράγμα. Για να δούμε λίγο Μπαρσελόνα, να δούμε Μπαρσελόνα πάλι λογικά. Λογικό, λογικό. Λογικό, θα συζητήσουμε με Μπαρσελόνα. Ωραία, τι έχουμε να περιμένουμε από Σάββατα και Άνακη, και Άκη 3-3-3. Να, στο ελληνική φωτογραφία. Όχι, δεν πρέπει. Όχι. Ό,τι αγαπάς Λεπρό, δηλαδή, αν πρέπει να φύγεις, δεν. Λοιπόν, διευθυντήσαμε το ζήτημα. Πάμε πάλι στην ερώτηση. Τι περιμένουμε από τον αγώνα Σάφα Τακ εναντίον Άκη 3-3, ο μεγάλος τελικός. Εντάξει, τώρα μιλάμε για το... Αν θυμάμαι καλά, είναι τέταρτος, πέμπτος. Σάφα Τακ ήταν τέταρτος νομίζω στην τέτοιο. Στο παιχνίδι. Πρέπει λίγο να πάρουμε και ένα μικρό feedback από το Quick. Ο Quick τελευταίος